Γιώργο Χριστοφίδη. Θα έχουμε εικόνα και από την ηλεκτρική υπηρεσία βεβαίως. Κύριε Χριστοφίδη, σας χαιρετώ. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους τηλεθεατές. Έχουμε αναλύσει πολλάκις μαζί αυτή την αίτηση απόλυσης αρχικά, την διαδικασία ενώπιον του Συμβουλίου, τις ενστάσεις προδικαστικές, τα παραδεκτά γεγονότα, τις ενότητες αν θέλετε και καταλήγουμε σήμερα σε αυτή την απόφαση. Καταπέλτη για τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη και ως προς τους χαρακτηρισμούς, αλλά ως προς το ελεκτικό του ανίκανου και ακατάλληλου να συνεχίσει να είναι ο Γενικός Ελεγκτής. Θα ήθελα να δω, κύριε Χριστοφίδη, εσείς πώς αποτιμάτε αυτή την απόφαση. Ναι, να πούμε το εξής, να πούμε κάποια σημαντικά στοιχεία τα οποία τουλάχιστον κρίνονται σημαντικά στη δική μου κρίση. Έχουμε μια ομόφωνη απόφαση. Ναι. Οι 8 μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου με ομόφωνο τρόπο κατέληξαν στην απόφαση και στο κείμενο το οποίο έχουμε όλοι ακούσει τουλάχιστον από τις κύριε Χριστοφίδη, θα δικαστή. Μπορούσε να συνηγορούν όλοι στην κατάληξη αυτή, αλλά θα μπορούσε κάποιος, αν ήθελε, να εκδώσει δική του απόφαση ενώ με διαφορετικό σκεπτικό. Θα μπορούσε να γίνει και αυτό. Αλλά δεν έγινε. Δηλαδή, όλοι ήταν έντονοι, αν θέλετε, και στους χαρακτηριστικούς που χρησιμοποιήθηκαν. Υπάρχει ομοφωνία, ομογνωμία, ομοθυμία στο αποτέλεσμα και στους χαρακτηρισμούς. Μάλιστα. Αυτό είναι δεδομένο. Έχουμε καταρχήν μια ιστορική απόφαση με την έννοια ότι είναι η πρώτη απόφαση του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου, του Συνταγματικού Δικαστηρίου ως Δικαστικό Συμβούλιο μετά την μεταρρύθμιση, η οποία αποπέμπει με την απόφαση του κρατικών και θεσμικών αξιωματούχων. Από ιδρύσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας, ωστόσο, είχαμε άλλο προηγούμενο εκτός από την υπόθεση Ρίκου Ερωτοκρήτου, απόλυση αξιωματούχου. Εκτός από την περίπτωση Ρίκου Ερωτοκρήτου, αυτή είναι η δεύτερη περίπτωση. Ναι. Όμως είναι διαφορετική. Σίγουρα, με την έννοια... και εδώ δεν έχει κάτι ποινικό, έτσι, για το οποίο είχαμε και καταδίκες στην άλλη περίπτωση. Διακρίνεται σε αυτό που έχετε σημειώσει, αλλά διακρίνεται και στο άλλο το οποίο είχαμε σχολιάσει, αν θυμάστε, στο πλαίσιο της ενδιάμεσης απόφασης του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου. Δηλαδή, στην περίπτωση Ρίκου Ερωτοκρήτου είχαμε αίτηση του Γενικού Εισαγγελέα για το βοηθό του, ενώ εδώ είχαμε πλέον αίτηση Γενικού Εισαγγελέα για έναν άλλον θεσμικό αξιωματούχο. Θυμάστε, μας απασχόλησε κατά πόσο μπορεί να καταχωρήσει μια τέτοια αίτηση και ανεξάρτητο. Λοιπόν, όλα αυτά παρήλθαν, έγινε η εξέταση αυτής της αίτησης και έχουμε αυτή την κατάληξη. Είπατε ως πρώτο σχόλιο ότι έχει τη σημασία του και το γεγονός ήταν ομόφωνη και στο σκεπτικό και η ψήφη κατά του Γενικού Ελεγκτή ως προς το ότι είναι αναρμόδιος κλπ. Τώρα, να συζητήσουμε λίγο μαζί το πώς καταλήγει μια απόφαση ενός οργάνου δικαστικού, εν προκειμένου του Συμβουλίου του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου, στην ανάρμοστη συμπεριφορά. Είδαμε, κάναμε αυτή τη συζήτηση, τον όρο, το εύρος αυτού, το προηγούμενο που υπάρχει, που έχει δώσει έναν ορισμό, και το πώς καταλήγει κανείς να κριθεί είτε ανίκανος, είτε ακατάλληλος, είτε και τα δύο μαζί, κάτι που υπογράμμισε ο κύριος Μιχαηλίδης. Με είπαν και τα δύο και με έχουν καταστήσει τον χειρότερο άνθρωπο, χειρότερο αξιωματούχο που πέρασε από την Κυπριακή Δημοκρατία. Έχω ακούσει τις δηλώσεις του κυρίου Μιχαηλίδη και συμφωνώ στο γεγονός ότι το Ανώτατο Δικαστήριο ακριβώς μέσα από την απόφαση του φαίνεται να κρίνει τον κύριο Μιχαηλίδη ως ανίκανον εκ της συμπεριφοράς του και ως ακατάλληλον στην άσκηση των εξουσιών του ή των καθηκόντων του προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. Είναι αυτή η ερμηνεία, υπενθυμίζω, η οποία είχε δοθεί τότε από το δικαστήριο στην υπόθεση Ρίκου Ερωτοκρήτου. Τώρα, το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο ή το Δικαστικό Συμβούλιο έχει καθορίσει και τους άξονες και έχει χαρακτηρίσει αποδεχόμενον ουσιαστικά τις θέσεις του Γενικού Εισαγγελέα που κρίνεται ανίκανος και ακατάλληλος, συγγνώμη, ο Γενικός Ελεγκτής και σημείωσε εκατέγραψε μάλλον μία σειρά από ενέργειες και γεγονότα για τα οποία έκρινε τον Γενικό Ελεγκτή να επιδεικνύει ανάρμοστη συμπεριφορά, να τον θεωρεί ότι η συμπεριφορά του
σε κάποιες περιπτώσεις ήταν βάναυση. Έκρινε δηλαδή ότι με βάναυσον τρόπο παραβίασε το τεκμήριο αθωότητας του βοηθού Γενικού Εισαγγελέα. Αποτολμώ να πω ότι η απόφαση του δικαστηρίου έχει αγγίξει και την κοινωνική σφαίρα, αν θέλετε. Έχει σχολιάσει δηλαδή τη συμπεριφορά του Γενικού Ελεκτή ή τη δράση του Γενικού Ελεκτή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Του έχει αποδώσει ευθύνη για μια ιστοσελίδα της ομάδας στήριξης φίλων του, για το γεγονός ότι χρησιμοποιήθηκε η εικόνα του ιδίου και ο ίδιος δεν έλαβε μέτρα για να σταματήσει ουσιαστικά τη χρήση της εικόνας του, γεγονός το οποίο του αποδίδει πλέον η υιοθέτηση του περιεχομένου της σελίδας, την οποία έχει χαρακτηρίσει ότι είναι εσχρή και περιέχει εσχρόν περιεχόμενο. Έχει ουσιαστικά κάτι πολύ σημαντικό για τον δικηγορικό κόσμο. Υπογραμμίζει ότι η συμπεριφορά του Γενικού Ελεκτή είναι απαράδεκτη για το κράτος δικαίου. Άρα θεωρεί λοιπόν ότι η όλη συμπεριφορά του Γενικού Ελεκτή βάλει κατά των θεμελίων του κράτους δικαίου, επηρεάζει δηλαδή τα θεμέλια του κράτους δικαίου. Όλα αυτά σίγουρα θα πρέπει να αξιολογηθούν ψύχρεμα, με έναν τρόπο σωστό και σοβαρό, για να μπορούμε να κατανοήσουμε πλήρως την αιτιολόγηση για τον έντονο και ισοπεδωτικό τρόπο που το ανώτατο δικαστήριο, το ανώτατο συνταγματικό δικαστήριο μάλλον, καταλήγει σε αυτό το αποτέλεσμα. Το θέμα, κύριε Χριστοφίδη, είναι να δούμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Γιατί έτσι διαπιστώνω έτσι μια συναισθηματική φόρτιση και υποβόσκουσα αναταραχή, αν θέλετε, και είναι αρμόδιοι κάποιοι για να μεριμνήσουν αυτό να μην συμβεί. Αντιλαμβάνεστε, ήταν και ο λόγος έντονος του κυρίου Μιχαηλίδη, αναπόφευτα, μετά από αυτά που άκουσε για τον εαυτό του. Αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή έλεγαν όλοι, θα δούμε, η θεραπεία είναι το ανώτατο, εκεί να πάνε οι θεσμοί και ό,τι αποφασίσει. Αντιλαμβάνεστε, το τι αποφάσισε δεν θα μείνει έτσι. Είτε από κόμματα, είτε άλλος πώς. Πόσο μάλλον όταν και ο ίδιος ο κ. Μιχαηλίδης έβαλε στο παιχνίδι φαγώματός του και καρατόμησής του τον ίδιο τον νυν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Σαφώς. Είναι πολύ θλιβερό όταν ανεξάρτητοι θεσμοί οδηγούνται όπως έχουν οδηγηθεί στην παρούσα περίπτωση. Το έχουμε πει από την αρχή αυτό το ζήτημα, ότι θα έπρεπε να εξευρεθούν άλλοι τρόποι και να μην οδηγηθεί αυτή η διαφορά στο δικαστήριο. Δυστυχώς η κατάληξη της ουσιαστικά είναι θλιβερή για τη δημοκρατία και για τα θεμέλια. Και αυτόν το λέω όχι στυλιτεύοντας την απόφαση, αλλά για το αποτέλεσμα, ότι ανεξάρτητος αξιωματούχος ουσιαστικά οδηγείται σε πάυση. Ναι. Αυτόν το γεγονός δεν μπορεί να προκαλεί χαρά ή ευτυχία σε οποιοδήποτε, μάλλον θλίψη. Ή εφησυχασμό. Ή εφησυχασμό. Άρα θα πρέπει και αυτό το πράγμα να αξιολογηθεί και να αντιμετωπιστεί. Επίσης, θα ήθελα να πω το εξής. Το ανώτατο δικαστήριο, το ανώτατο συνταγματικό δικαστήριο στην απόφαση του, ουσιαστικά αναδεικνύει τη δημοφιλία του κ. Μιχαηλίδη. Ναι. Και ουσιαστικά σημειώνει ότι αυτή η δημοφιλία του είναι που τον επαράσυρε σε αυτήν τη διαδρομή. Και εκείνο το οποίο είναι σημαντικό είναι ότι το ανώτατο συνταγματικό δικαστήριο διακρίνει την κρίση του από την κρίση των πολιτών, οι οποίοι θεωρούν τον κύριο Μιχαηλίδη, εφόσον έχει υπογραμμιστεί από την πλευρά υπεράσπισης του στο δικαστήριο, ότι είναι τόσο δημοφιλής ότι όλες οι έρευνες του αποδίδουν το θετικότατο πρόσημο το οποίο αναδείχθηκε στις αίθουσες του δικαστηρίου. Άρα είναι και αυτόν κάτι σημαντικό που το συνταγματικό δικαστήριο υπογραμμίζει στην απόφαση του, το οποίο έχει τη δική του σημασία. Ναι. Ο κύριος Οδυσσέας Μιχαηλίδης, ο οποίος τώρα πώς μπορούμε να τον αποκαλέσουμε, δεν μπορούμε να είναι απερχόμενος, σωστά, μετά από αυτή την απόφαση, απολυθείς.
Είναι απολυθής, ναι. Μάλιστα. Κύριε Χριστοφίδη, επειδή ομολογώ δεν το σκέφτηκα, απλά επειδή ακούστηκε πριν και από μια κυρία εκεί στην είσοδο του Ανωτάτου Δικαστηρίου, πρόεδρος, και ένας τηλεθεατής, δεν πέρασε από το νου, αλλά είναι αντικείμενο συζήτησης, γιατί έχει, αν θέλετε, και κάποια κριτήρια κάποιος για να διεκδικήσει το αξίωμα του πρόεδρου της Δημοκρατίας και λέει κάτι άμα ίσως η απόφαση του δικαστηρίου να στερεί και το δικαίωμα να είναι υποψήφιος πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ισχύει, κύριε Χριστοφίδη? Νομίζω πως όχι. Τοποθετούμε πρόχειρα σε αυτόν και σημειώνω ότι νομίζω πως όχι, διότι η ανικανότητα του κυρίου Μιχαηλίδη ή η ακαταλληλότητά του έχει κρυθεί μέσα από κάποια συγκεκριμένα γεγονότα. Και για συγκεκριμένη αρμοδιότητα. Σωστά γενικός. Και στη συγκεκριμένη άσκηση και για την άσκηση συγκεκριμένων καθηκόντων. Καλό να το αποσαφηνίσουμε αυτό. Ναι. Ναι, αυτό δεν πρέπει να επηρεάζει τη δυνατότητα του ή να δημιουργεί οποιοδήποτε κόλλημα στον ίδιο, εάν και εφόσον επιθυμεί στο μέλλον να διεκδικήσει τη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας χαιρετώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Κύριε Χριστοφίδη, λοιπόν. Καλά,